project και για την γενικότερη συνεργασία που έχουμε. Είπα προηγουμένως για το θέμα το πόσο open mind καθηγητής είστε που και πρωτοπόρος όσον αφορά τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και γι' αυτό κάνουμε ωραία πράγματα. Επίσης θέλω να καλωσορίσω, βλέπω μέσα ότι μπαίνουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και ενδιαφερόμενοι. Κύριε Χαρδαλούπα, αν θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο και να μας δώσει ή αργότερα προς το τέλος. Και άλλοι ενδιαφερόμενοι, θα το δούμε, θα έχουμε χρόνο στο τέλος, όποιος θέλει να ρωτήσει. Έχω ερωτήσει, σημειώνω, Δημήτρη, ερωτήσεις και από τους παριστάμενους εδώ. Έχουμε 2-3 ερωτήσεις και από εδώ που δημιουργήθηκαν, κυρίως για το αν αυτός που πει στο προμηθευτή θα έχει δυνατότητα εκπαίδευσης στη συνέχεια, δηλαδή το πώς θα εκπαιδευτεί και θα του δώσουμε και ένα πέρα από το εγχειρίδιο, αν θα του δώσουμε και ένα υπομορφή εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή το πώς θα γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση αυτό το ρομπότ. Ας τα λάβει υπόψη του καθηγητής και αυτά που λέμε και σας ακούμε για την εισήγησή σας. Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήσουν ακριβέστατος όπως πάντα σε αυτό. Ναι. Κύριε Χάρη, ευχαριστώ και εγώ πολύ και πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι ερωτήσεις. Γι' αυτό και αυτές οι μερίδες έχουν ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο σε εμάς, ώστε να σας ακούσουμε, να θέσετε ως άμεσα ενδιαφερόμενοι τις ανησυχίες σας, τους προβληματισμούς σας ή τις προτάσεις σας που θα να έχετε, γιατί όπως σας είπα, εμάς ο στόχος μας είναι να γίνει ένα εργαλείο, όχι ένα προϊόν, ένα εργαλείο στα σχολεία με μια λογική τιμή, να δημιουργήσουμε και ένα φόρουμ. Αυτό που δεν είπα είναι ότι έχουμε στόχο να δημιουργηθεί ένα φόρουμ τόσο της εταιρείας, όσο του πανεπιστημίου και της ομάδας ρομποτικής και των εκπαιδευτών, ώστε να ανταλλάσσονται απόψεις, κώδικες, προτάσεις και να βελτιώνεται διαρκώς. Δηλαδή αυτό να είναι το version 1 που θα βγει από αυτό το πρόγραμμα και συνέχεια να έχει πάρα πολλές εκδόσεις, πάρα πολλά versions, ώστε να μπορέσουμε πέρα από το να μπει παντού σε όλη την Ελλάδα, μετά να ξεκινήσουμε και να δούμε και γύρω-γύρω που αλλού μπορούμε να το προωθήσουμε. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι ένα προϊόν ή ένα εργαλείο, όπως το λέμε εμείς, στην εκπαιδευτική διαδικασία, που ήρθε απλά για να γίνει σε ένα πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να τα αγκαλιάσουμε και να το συνεχίσουμε και να μείνει. Κάτι που να εδραιωθεί σαν το πρώτο εκπαιδευτικό ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη, το οποίο μπορούν να το ενισχύσουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Δεσυγέννη. Ήδη έχουμε παρέμβαση από τον κύριο Κούβελα, ο οποίος δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, λέει, θα αναμένουμε το τελικό προϊόν για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και στους σχολικούς διαγωνισμούς Open Robotics. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούβελα. Να ακούσουμε λίγο τον καθηγητή, τον κύριο Δεσυγέννη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας, σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνετε να παρευρεθώ σε αυτή την ημερίδα. Καταρχήν να πω για την ομάδα που συνεργάζομαι ως επιστημονικός υπεύθυνος, που επιβλέπω την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος αυτού του ρομπότ, ότι έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Υπάρχει μια πολύ δυνατή συνεργασία. Βέβαια, λόγω των καταστάσεων του κορονοϊού, αναγκαζόμαστε και έχουμε και κάποιες κυρίως τηλεσυναντήσεις με συνεργάτες από τη Θεσσαλονίκη και από άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά η δουλειά που γίνεται είναι πάρα πολύ σημαντική. Συνεχώς βρίσκουμε ιδέες πώς να το βελτιώσουμε. Ήδη, όπως ακούσατε από τον κύριο Ζιούζο, είμαστε στην φάση όπου υλοποιείται το πρωτότυπο εντός λίγων ημερών. Και μάλιστα, ο σκοπός αυτού του ρομπότ δεν είναι απλώς μόνο να έχει συναισθηματική νοημοσύνη, να αποτελέσει ένα εργαλείο, κυρίως στα χέρια των δασκάλων, για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, γιατί μέσα έχει ένα προγραμματιζόμενο επεξεργαστή, ένα Raspberry, και μπορεί κάποιος, χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, να υλοποιήσει πλήθος σεναρίων. Και ασφαλώς με συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά να αυτοματοποιήσει και άλλες λειτουργίες και να το χρησιμοποιήσει ως ένα εργαλείο εφάμιλο του LEGO NXT για να κατέβει και σε διαγωνισμούς. Στη σημερινή λοιπόν ομιλία θα σας πω για τα ρομπότ και την εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως έχετε ακούσει, είμαι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Το περίγραμμα της σημερινής παρουσίασης είναι το εξής. Αρχικά θα μιλήσουμε για STEM, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κάποιες διαφάνειες για την εκπαιδευτική ρομποτική, για κάποια εκπαιδευτικά ρομπότ. Μια μελέτη που υλοποίησε ο συνάδελφος, ο κύριος Μπράτιτς, ο οποίος συνεργάζεται σε αυτό το πρόγραμμα, σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική, και θα κλείσουμε με τα συμπεράσματα. Καταρχήν θα μιλήσουμε για STEM, εκπαιδευτική ρομποτική και STEM. Η εκπαιδευτική λοιπόν ρομποτική αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα υλοποίησης STEM
μέσα στην αίθουσα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι είναι το STEM και ποια είναι τα θετικά στοιχεία που επιφέρει κυρίως στους μαθητές, αλλά και στους καθηγητές που ασχολούνται με αυτό. Το STEM είναι ένα ακρονίμιο 4 λέξεων. Το S είναι από το Science, από την επιστήμη. Το TAF είναι από το Technology, την τεχνολογία. Το Epsilon είναι από το Engineering, τη μηχανική. Και το Mi είναι από το μαθηματικά, από το Math. Το STEM, λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός στο περιεχόμενο, το content και τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Καταρχήν, τι σημαίνει το περιεχόμενο, το content. Το content είναι η διαδικασία που τοποθετούμε όλες τις γνώσεις που είτε έχουμε από προσωπικά βιώματα, είτε έχουμε διαβάσει, είτε προκύπτουν κατά τη συζήτηση, κατά μια παραγωγική συζήτηση που έχουμε με άλλα μέλη της ομάδας. Άρα είναι το content και η διαδικασία που υλοποιούνται αυτά. Γιατί από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση υπάρχει μια μακρά πορεία, όπου ενδεχομένως θα έχουμε κάποια refinements των ιδεών, δηλαδή θα βελτιστοποιήσουμε κάποιες ιδέες προκειμένου να γίνουν υλοποιήσιμες. Γιατί υπάρχουν πολλές ωραίες ιδέες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει και έννοια του ρεαλισμού κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί μια ιδέα, και αυτή η διαδικασία βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν πότε μια ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί και πότε όχι. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος open-ended. Open-ended σημαίνει δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη λύση. Δεν είναι όπως για παράδειγμα ένα κλασικό πρόβλημα μαθηματικών, όπου ό,τι και να κάνεις θα καταλήξεις σε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Εδώ, ό,τι και να κάνεις, θα καταλήξεις σίγουρα σε κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη λύση. Κάθε ομάδα δημιουργεί τη δικιά της υλοποίηση. Και μάλιστα, από την εμπειρία μου ως επιβλέπων της ομάδας Hyperion Robotics σε πλήθος διαγωνισμών, αλλά και ως αξιολογητής στον περιφερειακό διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής που διοργανώνουμε μαζί με συνεργάτες από την Κοζάνη για το WRO, έχω δει για το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, όλοι έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, αλλά όλοι καταλήγουν σε μια διαφορετική λύση. Αυτό είναι η έννοια του open-ended. Και η λύση ασφαλώς θα πρέπει να υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά δεν είναι μια συγκεκριμένη λύση για όλες τις ομάδες. Έτσι λοιπόν, το STEM αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για το τι θα συναντήσουν οι μαθητές στον εργασιακό χώρο. Προβλήματα που θα πρέπει ήδη να βρουν μόνοι τους λύση. Δηλαδή, όταν γίνουν εργαζόμενοι, θα πρέπει να λύνουν προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι ένα απλό μαθηματικό πρόβλημα. Θα πρέπει να έχουν γνώσεις από διάφορους τομείς και διάφορα βιώματα για να μπορούν να τα επιλύσουν. Ασφαλώς, το STEM χρησιμοποιεί επιστημονικά εργαλεία, όπως τη διαδικασία των ερωτήσεων. Θα πρέπει οι μαθητές να ρωτάνε μεταξύ τους, αλλά και τον καθηγητή τους, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Υπάρχει η διαδικασία της ανακάλυψης μιας ιδέας, ανακάλυψης τρόπου επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος και δημιουργίας. Γιατί όπως είπα στην αρχή, πρέπει την ιδέα να την υλοποιήσουμε, να τη δημιουργήσουμε, να μπορέσουμε να την παρουσιάσουμε. Γιατί κάποιες ιδέες είπα ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Και τέλος υπάρχει η διαδικασία της σχεδίασης, όπου κατασκευάζεται κάτι υπό περιορισμούς. Για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο ρομποτικό kit, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά του συγκεκριμένου kit. Όταν έχουμε μια συγκεκριμένη μπαταρία, θα πρέπει να σκεφτούμε τις ενεργειακές ανάγκες του συστήματός μας και να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτή την ενεργειακή πηγή. Η βασική λοιπόν αρχή του STEM είναι ότι ο σημερινός κόσμος είναι ένας διασυνδεδεμένος κόσμος που απαιτεί λύσεις που συνθέτονται από γνώσεις πολλών διαφορετικών επιστημών. Δεν αρκεί να είναι κάποιος καλός μαθηματικός για να δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας. Πρέπει να ξέρει και φυσική. Πρέπει να ξέρει όμως και θέματα που ενδεχομένως δεν άπτονται τόσο της επιστήμης, όπως η παρουσίαση και η επικοινωνία. Άρα λοιπόν, η διαδικασία που θέλει κάποιος, που απαιτείται για να λύνει κάποιες προβλήματα, είναι μια ενεργή διαδικασία μάθησης, και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν οι μαθητές τόσο όσο είναι στο σχολείο, αλλά όσο και μετά στον επαγγελματικό τους βίο, όπου συνεχώς θα πρέπει να ενημερώνονται, να διαβάζουν και να ανακαλύπτουν νέες γνώσεις. Ομαδική εργασία στην εκπαιδευτική ρομποτική και στη STEM δεν είναι ατομικά τα έργα. Όπως βέβαια και εμείς εδώ ως ομάδα σχεδιάζουμε αυτό το ρομπότ, αλλά και οι μαθητές όταν ασχολούνται με ένα ρομπότ,
όταν θέλουν να σχεδιάσουν ένα ρομπότ ή όταν ασχολούνται με την επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο ρομπότ, πρέπει να σκεφτούν ομαδικά. Ομάδες από 2-3 άτομα ως 5-6 μαθητές είναι ένα καλό νούμερο. Συνεργασία. Πρέπει η ομάδα να έχει μια άρρηκτη συνεργασία των μελών της, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στα διάφορα θέματα που θα προκύψουν. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο για να ασχοληθούν, δηλαδή να είναι ένα πρόβλημα που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους καθοδηγήσει να επενδύουν χρόνο εκτός συνήθως των ωρών του σχολείου, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Και η δυνατότητα να ορίζεται πρώτα το πρόβλημα και στη συνέχεια να γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Και ίσως οι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί με την εκπαιδευτική ρομποτική γνωρίζουν ότι πάντα στις πρώτες συναντήσεις υπάρχει μια συζήτηση. Καταρχήν, έχοντας ένα θέμα, για παράδειγμα, ένα θέμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Ρομποτικής, είναι η διαβίωση στον Άρη. Πώς θα γίνει αυτό. Και θα πρέπει να σκεφτούν οι μαθητές τι να υλοποιήσουν προκειμένου να ταπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις. Την προηγούμενη φορά ήταν η επίλυση της θαλάσσιας μόλυνσης και γενικότερα πώς να υπάρχει αντιμετώπιση με τη χρήση ρομπότ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποβλήτων και της μόλυνσης. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτεί ο άλλος να φτιάξει ένα ρομπότ πώς να μαζεύει αυτά τα απόβλητα. Άρα λοιπόν ορίζεται πρώτα το πρόβλημα και στη συνέχεια γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις. Και λέει κάποιος μια ιδέα και οι άλλοι μαθητές ρωτάνε και πώς να το κάνουμε αυτό, κάποιος άλλος ανταποκρίνεται και ούτω καθεξής. Άρα είναι μια παραγωγική διαδικασία, αυτό που ονομάζουμε το brainstorming. Και ασφαλώς η ποιότητα των ερωτήσεων καθορίζει και την ποιότητα των απαντήσεων. Όπως λέω και γενικότερα στους φοιτητές μου, δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις, απλώς υπάρχουν οι ποιοτικές ερωτήσεις που σε βοηθά να καταλάβεις και οι ερωτήσεις που ενδεχομένως δεν έχουν κάποιο σημαντικό αντίκτυπο. Άρα λοιπόν, η επίλυση προβλημάτων είναι μια δεδοχική βηματική εργασία στην εκπαιδευτική ρομποτική και στο STEM. Δεν υπάρχει, όπως είπα, μια προκαθορισμένη λύση, δεν υπάρχει μόνο μία λύση. Ο τρόπος επίλυσης λοιπόν είναι μη γραμμικός. Σε μια ομάδα δεν εργάζονται όλοι ταυτόχρονα, π.χ. στο ίδιο κομμάτι κώδικα. Άλλος ασχολείται με ένα κώδικα, άλλος ασχολείται με το αισθητικό κομμάτι. Ενδεχομένως σε κάποιους διαγωνισμούς σχεδιάζεται και μακέτα, άλλος ασχολείται με την παρουσίαση. Άρα αυτή η διαθεματική ενασχόληση βοηθάει στο μη γραμμικό τρόπο επίλυσης και της άρρηκτης συνεργασίας στο μέλλον. Τα προσωπικά βιώματα ασφαλώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί βασίζονται κάποιες γνώσεις σε προσωπικά του βιώματα και ενδεχομένως από την παρατήρηση που έχουν τα παιδιά από τον κόσμο που βρίσκονται μπορούν να σκεφτούν λύσεις και να τις υλοποιήσουν, να τις προτείνουν. Οι μαθητές ανακαλύπτουν γνώσεις σε διάφορες επιστήμες, σε μηχανική, μαθηματικά, φυσική, το technical communication, δηλαδή τεχνική επικοινωνία και ούτω καθεξής. Και κατά την ενασχόληση με τη ρομποτική, την εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM, αποκτούν δεξιότητες soft και hard. Hard δεξιότητες είναι όπως ο προγραμματισμός. Για παράδειγμα, όλα αυτά τα συστήματα έχουν ένα μικρό επεξεργαστή που πρέπει να το προγραμματίσει κάποιος. Να το προγραμματίσει σε Python, να το προγραμματίσει σε Scratch. Αυτό είναι ένα hard skill. Το soft skill, απ' την άλλη, είναι δεξιότητες που δεν διδάσκονται άμεσα σε κάποιο σχολείο, αλλά τις αποκτούν με την ενασχόληση με αυτές τις ομάδες, όπως είναι η επικοινωνία. Να μπορούν να παρουσιάσουν το έργο τους. Και ως αξιολογητής έχω δει μαθητές δημοτικού, τέταρτης, πέμπτης τάξης δημοτικού, να παρουσιάζουν με έναν πολύ εύγλωτο τρόπο το έργο τους, το οποίο δείχνει ότι αν από αυτή την ηλικία έχουν αποκτήσει ένα τόσο σημαντικό asset στο βιογραφικό τους να μπορούν να παρουσιάσουν, τότε σίγουρα θα γίνουν επαγγελματίες στο θέμα της τεχνικής παρουσίασης. Συνήθως οι δάσκαλοι που έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές STEM δημιουργούν ένα σοκρατικό τρόπο εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό? Όπως δηλαδή γνωρίζουμε, ο Σοκράτης ενθάρρυνε τους μαθητές τους να ρωτάνε. Δεν ήταν ο απόλυτος γνώστης όλης της αλήθειας. Πάντα μέσω των ερωταπαντήσεων οδηγούσε τους μαθητές τους να βρίσκουν και να ανακαλύπτουν μόνοι τους την αλήθεια που ενδεχομένως μπορεί να είναι η δικιά τους αλήθεια ελαφρώς διαφορετική από κάποια αλήθεια που θα κατέληγε κάποιος άλλος. Αλλά εντούτοις, μόνοι τους ανακάλυπταν την αλήθεια.
Και έτσι λοιπόν αυτή η ενθάρρυνση των μαθητών να ρωτάνε, να επιδεικνύουν ιδέες, να τις παρουσιάζουν και ασφαλώς να μαθαίνουν από τις αποτυχίες. Το STEM λοιπόν ενισχύει την αναλυτική σκέψη, το σχεδιασμό υποπεριορισμούς, τη διαχείριση των πόρων και των οικονομικών πόρων, που είναι σημαντικό στοιχείο που θα το δουν στην επαγγελματική τους στρατηγική, και προκαλεί περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, όπως σας έχω πει, κυρίως σε διαγωνισμούς που, που βασίζεται εκπαιδευτική ρομποτική, υπάρχουν θέματα με το περιβάλλον, μόλυνση των ωκεανών, ταξίδι στο διάστημα, συλλογή διαστημικών σκουπιδιών κ.ο.κ. Το STEM βέβαια δεν είναι μόνο προγραμματισμός. Εκτός από τον προγραμματισμό και τα μαθηματικά, το STEM ενισχύει και τις ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικότητας, παρουσίασης και τέχνης, ιδιαίτερα όταν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ρομπότ που να σημαίνει και το εξωτερικό στοιχείο και την μακέτα που θα το συνοδεύει κ.ο.κ. Ασφαλώς συνδέεται με την παρουσίαση και η παρουσίαση συνδέεται με το επαγγελματικό μέλλον των ατόμων, γιατί η παρουσίαση μιας ιδέας αποτελεί το πρώτο βήμα για να χρηματοδοτηθεί. Οι εταιρείες λοιπόν αναζητούν άτομα με μια ευρύτητα πνεύματος. Οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να σκέφτονται, να ψάχνουν, να αναλύουν και να υλοποιούν πρωτότυπα. Ασφαλώς απαιτείται και εξειδικευμένη γλώσσα, εξειδικευμένη γνώση σε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Απαιτείται για την επαγγελματική εξέλιξη μια ενασχόληση με επιπρόσθετες δεξιότητες που μπορεί το STEM να τις παρέχει. Υπάρχουν λοιπόν 8 χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επαγγελματιών. Είναι το πρώτο η ανάλυση πληροφορίας, να μπορούμε λοιπόν να βρίσκουμε πληροφορίες και να τις αναλύουμε, δηλαδή να εξάγουμε συμπεράσματα, και στο δεύτερο βήμα να μετατρέπουμε αυτή την πληροφορία σε γνώση. Για παράδειγμα, μπορούμε να το πούμε στο χρηματιστήριο ότι κάποιος που γνωρίζει ενδεχομένως ότι μια εταιρεία θα συγχωνευτεί με κάποια άλλη για κάποιο τρόπο, με εσωτερική πληροφόρηση, μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει σε γνώση και σε όφελός του για να κερδίσει κάποιο χρηματικό ποσό. Άρα λοιπόν πρέπει τις πληροφορίες, καταρχήν να κάνουμε αυτό το refinement, να βρίσκουμε από το μεγάλο όγκο των πληροφοριών, το big data που μας περικλεί παντού, την πληροφορία ακριβώς που χρειαζόμαστε και να τη μετατρέπουμε σε γνώση που θα επωφελούμαστε από αυτή. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η παρουσίαση νέων ιδεών, επικοινωνία με λακωνική ακρίβεια, το έγραψε. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να είναι ακριβής η περιγραφή και δεύτερον να είναι λακωνική. Αν κάτι το περιγράφουμε και θέλουμε μισή ώρα για να το περιγράψουμε ενώ θα μπορούσαμε με μία πρόταση, τότε σημαίνει ότι δεν το κατανοούμε ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μικρό μότο που λένε για το πόσο καλά γνωρίζει κάποιο θέμα, ένα θέμα, είναι κατά πόσο μπορεί να το επικοινωνήσει, να το περιγράψει σε ένα άτομο που δεν έχει σχέση με αυτόν τον τομέα και να καταλάβει. Δηλαδή, π.χ. με το ρομπότ, να έρθει κάποιος που ασχολείται, που είναι καλλιτέχνης για παράδειγμα, που δεν ξέρει καθόλου από ρομπότ, και να του περιγράψουμε την ιδέα μας και να μπορεί να την κατανοήσει. Βέβαια, με λακωνική ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή κατανόηση του θέματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο προγραμματισμός υλοποίησης. Δηλαδή, όταν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, έχουμε ένα schedule, ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να το τηρήσουμε. Να τηρήσουμε τα deadlines, προκειμένου να είμαστε εντός του χρονικού διαστήματος και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάτι που θα λειτουργεί. Ομαδική εργασία ασφαλώς, το έχω πει, αλλά επίσης θα πρέπει κάποιος να μάθει να εργάζεται και ως υπεύθυνος ομάδας, δηλαδή να έχει κάποια άτομα υπό την επίβλεψή του, προκειμένου να τα οδηγήσει προς το στόχο. Πολυδιάστατη επίλυση προβλημάτων. Δεν αρκεί κάποιος να ξέρει μόνο ένα συγκεκριμένο τομέα της ειδικότητας, πρέπει να ξέρει και να έχει γνώσεις και από άλλους τομείς και ασφαλώς διαρκής αναζήτηση γνώσης. Συνεχώς θα πρέπει ο κάθε επαγγελματίας να ψάχνει και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις. Με την ενασχόληση λοιπόν με το STEM, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πλήθος περιορισμών και αυτό τους βοηθάει να κατανοήσουν καλύτερα τη ζωή, δηλαδή τεχνολογικούς περιορισμούς. Όπως σας είπα, έχουμε π.χ. συγκεκριμένα δομικά στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, οικονομικούς περιορισμούς. Τα χρήματα που έχει στο budget κάποιος είναι περιορισμένα. Για παράδειγμα, επειδή είμαι και στο ΕΛΑΚ που είχαμε και είναι εν εξελίξη τώρα ο διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής, υπήρχε ένα κριτήριο ότι έπρεπε το ρομπότ να είναι μέχρι 150 ευρώ, ένα συγκεκριμένο ποσό. Και μάλιστα, αν ήταν και χαμηλότερο το ποσό, έπαιρνε μεγαλύτερη βαθμολογία.
Άρα λοιπόν ήταν κάποιοι οικονομικοί περιορισμοί που θα πρέπει κάποιος να έχει υπόψη του. Κλιματολογικούς περιορισμούς. Σας είπα ότι στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής τροποτυπικής συνήθως υπάρχει ένα θέμα που συνδέεται με το περιβάλλον ή με την κοινωνία. Κοινωνικούς περιορισμούς, νομοθετικούς, το regulatory που λέμε. Θα πρέπει δηλαδή κάποιος να ξέρει τη νομοθεσία για τους κανονισμούς που μας διέπουν προκειμένου να φτιάξει ένα ρομπότ, γεωπολιτικούς, αισθητική, σημαντικό στοιχείο που βαθμολογείται κιόλας ιδιαίτερα αν σε κάποιο διαγωνισμό συνδέεται το ρομπότ και με την δημιουργία μιας μακέτας, χρονοπρογραμματισμού και επικοινωνίας. Εκπαιδευτική λοιπόν ρομποτική είναι η υλοποίηση του STEM στο σχολείο και συνδέεται με όλα τα χαρακτηριστικά του STEM, αφού απαιτείται ενασχόληση με διάφορα θέματα όπως έχουμε πει, τεχνολογικά, μαθηματικά, φυσική, καλλιτεχνικά, οικονομικά και επικοινωνίας. Άρα λοιπόν η χρήση της ρομποτικής στο σχολείο βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν όλες αυτές τις δεξιότητες, όλα αυτά τα soft και hard skills. Ας δούμε λοιπόν τα ρομπότ. Είπαμε για το STEM και είπαμε ότι τα ρομπότ υλοποιούν το STEM, τα εκπαιδευτικά ρομπότ, εκπαιδευτική ρομποτική. Ας δούμε λοιπόν τι είναι το ρομπότ. Το ρομπότ είναι όπως βλέπουμε στον ορισμό, ηλεκτρομηχανικές συσκευές που έχουν την ιδιότητα να αισθάνονται, να προγραμματίζουν ενέργειες και να εκτελούν. Ασφαλώς έχουν μέσα έναν ή περισσότερους μικροεπεξεργαστές, όπου εκτελούν ένα πρόγραμμα. Που το πρόγραμμα το έχει γράψει ασφαλώς κάποιος άνθρωπος. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην απόλυτη τεχνητή νοημοσύνη που να γράφονται μόνο τους τα προγράμματα. Ένας ή περισσότεροι προγραμματιστές τοποθετούν ένα πρόγραμμα σε ένα μικροεπεξεργαστή και αυτό το πρόγραμμα εκτελείται συνεχώς. Η ρομποτική λοιπόν είναι κλάδος τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη του ρομπότ και η επιστήμη της ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. Από πού προέρχεται η λέξη ρομπότ? Από το σλαβικό ρομπότα που σημαίνει εργασία. Ήταν ένα θεατρικό έργο στις αρχές του 19ου αιώνα. Τα ρομπότ είναι αυτόματες μηχανές με προγραμματισμένη συμπεριφορά, η χρήση των οποίων αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ανθρώπου στην εκτέλεση έργου τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Τα ρομπότ βέβαια έρχονται εδώ για να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο σε θέσεις εργασίας που όπως διαβάζουμε είναι δύσκολες και επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή. Βέβαια αντικαθιστούν μεν κάποιες ανθρώπινες εργασίες αλλά εντούτοις δημιουργείται η ανάγκη για ακόμα περισσότερο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες. Άρα η ενασχόληση με την εκπαιδευτική ρομποτική τοποθετεί μέσα στον εγκέφαλο των μαθητών την έννοια ρομπότ και πώς προγραμματίζει ένα ρομπότ και ενδεχομένως θα τους βοηθήσει σε περίπτωση που επιλέξουν να ασχοληθούν με κάποια εργασία που συνδέεται με κάποια αυτοματοποίηση. Και στο μέλλον όλο και περισσότερες εργασίες θα συνδέονται με την συμμετοχή κάποιου ρομπότ. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση που συνδυάζει μαθηματικά, πληροφορική και άλλα παιδεία, STEM, όπως σας έχω πει. Δηλαδή, η εκπαιδευτική ρομποτική συνδέεται άμεσα με το STEM και επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επίπεδου, δημιουργίας πολλαπλών αναπαραστάσεων κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου, μια επικοδομητική αλληλεπίδραση μαθητών. Αυτή η συζήτηση που έχουν κάθε φορά οι μαθητές μεταξύ τους και με το δάσκαλο για το πώς να υλοποιήσουν κάτι είναι και από τα πιο ωραία στοιχεία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Και η μάθηση μέσω αυθεντικών προβλημάτων. Κάποια ιστορικά στοιχεία. Η πρώτη προσέγγιση του STEM, δεν υπήρχε βέβαια STEM εκείνη την εποχή, ήταν από τον Σέιμουρ Παπέρτ, όπου το 1960 παρουσίασε τη Logo, μια γλώσσα προγραμματισμού με μια χελονίτσα. Το Mitch Resnick το 1980 παρουσίασε το Scratch, το οποίο το υιοθέτησε η Logo ως περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού και από τότε υπάρχει μια μεγάλη έκρηξη στη χρήση του οπτικού προγραμματισμού για ρομπότ και βέβαια σήμερα έχουμε μια πληθώρα λύσεων, ειδικά μετά το Arduino και το Raspberry που ήρθαν στο οικοσύστημα της ρομποτικής. Υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα λύσεων και μόνο η φαντασία αποτελεί το τροχοπέδι σε ό,τι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Το θεωρητικό υπόβαθρο, ζούμε, είναι η φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Βασίζεται στον επικοδομητισμό, κονστρουκτιβικισμό, constructionism. Δηλαδή, οικοδομούμε μια μάθηση. Μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε. Γι' αυτό, όπως σας είπα,
βασίζεται στο σοκρατικό μοντέλο. Δηλαδή, ο καθηγητής, ο δάσκαλος, μιλάει με τους μαθητές του, δεν είναι η αυθεντία της γνώσης που τα ξέρει όλα και απλώς οι μαθητές παθητικά δέχονται τις γνώσεις. Αποτελεί όμως ένα μέσο, ο δάσκαλος, να βγάλει στην επιφάνεια τις γνώσεις των μαθητών που ίσως έχουν από προσωπικά βιώματα και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τη γνώση τους μόνοι τους. Άρα, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Βασικές αρχές, λοιπόν, του constructive design, η σημασία των εμπειρικών γνώσεων του μαθητή, ο μαθητής χρησιμοποιεί ερεθίσματα από την οικογένεια και προσωπικά βιώματα για να μάθει καλύτερα, η υπευθυνότητα του μαθητή, ο μαθητής ασχολείται ενεργά με το θέμα και όχι απλώς ακούει παθητικά, όπως σας είπα, είναι σημαντικό στοιχείο του STEM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής, ο ίδιος ο μαθητής να ψάχνει, να δοκιμάζει, να ασχολείται, να μαθαίνει από τα λάθη, γιατί σίγουρα θα κάνει λάθη. Σίγουρα τις πρώτες φορές, για παράδειγμα, που θα κληθεί να υλοποιήσει ένα ρομπότ που θα πρέπει, για παράδειγμα, να πάει από το Α σημείο στο Β, την πρώτη φορά, τις πρώτες φορές, δεν θα κινηθεί καθόλου. Θα ψάξει το λάθος, θα το βρει. Τις επόμενες φορές θα δει ότι το αυτοκίνητο, για παράδειγμα, θα κινείται με τόσο μεγάλη ταχύτητα που θα πέσει και από το τραπέζι και θα διαλυθεί, και αν είναι σε ψηλό σημείο. Θα μάθει όμως. Δηλαδή, πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν λάθη, γιατί από τα λάθη μαθαίνει κάποιος. Και μαθαίνει με ένα πιο δυνατό τρόπο, απλώς από το να το, αναφέρει κάποιος ότι μπορεί να γίνει αυτό. Η υπευθυνότητα του μαθητή, άρα λοιπόν ο μαθητής ασχολείται ενεργά με το θέμα, δεν ακούει παθητικά, και κίνδυνο για μάθηση. Γιατί η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, γιατί συνδυάζει το απτό, το φυσικό, το πιάνουμε το ρομπότ αυτό, και ασφαλώς τους υπολογιστές, το virtual, όπου προγραμματίζουμε κάτι σε μια οθόνη υπολογιστή, και αυτό μεταφέρεται και δίνει ζωή σε ένα φυσικό αντικείμενο. Και γι' αυτό λοιπόν ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Τους δίνει ένα κίνητρο για μάθηση, ενεργοποιεί τον κίνητρο για μάθηση μέσω της αυτοπεποίθησης από την αποτελεσματική λύση προηγούμενων μικρότερων προβλημάτων. Και αυτό που σημείωσα είναι ότι σιγά σιγά λύνουμε μικρά προβλήματα και μετά προσθέτουμε δυνατότητες πάνω στο ρομπότ για να φτάσουμε να έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα παρουσιάσουμε κατευθείαν μια ιδέα αρκετά πολύπλοκη και θα κληθούμε να την υλοποιήσουμε. Πρέπει με μικρά βήματα να φτάσουμε στη λύση. Συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές. Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται για να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Καλή σχέση, εννοείται. Σε κάθε περιβάλλον εκπαίδευση πρέπει να υπάρχει καλή σχέση τόσο ανάμεσα στους μαθητές και τον δάσκαλο, όσο ανάμεσα και στους ίδιους μαθητές. Η γνώση πρέπει να ανακαλύπτεται από τους μαθητές με κάποια μικρή βοήθεια από τον δάσκαλο και πρέπει να υπάρχουν προβλήματα που να προκαλούν τους μαθητές. Τώρα, σχετικά με τα εκπαιδευτικά είδη ρομπότ, βλέπουμε στην αγορά ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά είδη. Όπως π.χ. τα BeagleBots, όπου υπάρχουν κάποια κουμπιά πάνω στο ρομπότ και μπορούν να προγραμματιστούν να εκτελέσουν μια σειρά κινήσεων, ας πούμε να πάει μπροστά, να στρίψει, να συνεχίσει κτλ. Ή να βάλουμε μια σειρά από πλακίδια που προγραμματίζουν ένα ρομπότ που εκτελεί στη συνέχεια αυτές τις ενέργειες. Ρομπότ που δεν μοιάζουν εκ πρώτης όψης με ρομπότ, όπως το σφύρο, που είναι μια μπάλα, που όμως κινείται και μπορείς να τη βάλεις να κινηθεί και να εκτελέσει κάποια ακροβατικά άλματα. Ένα δεινοσαυράκι που το έχουμε και στο εργαστήριο, στη Κοζάνη, το οποίο το προγραμματίζεις να εκτελεί κάποιες ενέργειες και είναι σαν ένα κατοικίδιο, κάποιος μπορεί να το δει. Μπορούμε βέβαια στα ρομπότ να τοποθετήσουμε και κάποια extra attachments, προκειμένου να ίσως να κεντρήσουμε ενδιαφέρον. Να βάλουμε δηλαδή ένα καρότσι να κουβαλάει ένα ρομπότ ή κάποια άλλα γρανάζια και ούτω καθεξής. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και χαλάκια, robot mats, τα οποία βοηθάν το μαθητή να κατανοήσει τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να του πούμε, ξεκινάς από ένα σημείο δεξιά στο χάρτη και πρέπει να πας στο μανάβικο να σηκώσει ένα κόκκινο μπαλάκι, για παράδειγμα. Οπότε, βλέποντας το χάρτη, βλέποντας αυτό το χαλάκι, μπορεί να ξέρει πώς να κινηθεί. Βοηθάει λοιπόν στην εκπαιδευτική διαδικασία και η χρήση κάποιου επιπέδου. Σχετικά με το προγραμματισμό, μπορεί να είναι τόσο απτός, δηλαδή να πατάμε τα ίδια τα πλήκτρα, όπως είναι η πάνω εικόνα, η πάνω αριστερή εικόνα, ή να τοποθετούμε πλακίδια, πάνω δεξιά εικόνα, ή σε ένα visual περιβάλλον, όπως βλέπουμε στην κάτω γραμμή. Τώρα, σχετικά με την έρευνα του Πούδου Μου, υλοποιήθηκε από τον κύριο Μπράντετζ, που είναι συνεργάτης μας σε αυτό το project, και
θα δοκιμάσει το εκπαιδευτικό ρομπότ στις αίθουσες διδασκαλίας. Στη Φλόρινα βρίσκεται, στο παιδαγωγικό, 20 μαθητές δημοσίου, νήπια, αγόρια κτλ. Και μπόρεσαν και κάναν δοκιμαστικά με τα διάφορα ρομπότ που έχουν στο εργαστήριο, συγκεκριμένα με το BlueBot Remote, ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι, δηλαδή με ένα τηλεκοντρόλ και ένα ρομπότ να μπορούν να το χειριστούν. Το άλλο, το Tactile Reader, ήταν με τα πλακίδια που σας έδειξα. Προγραμματισμός με το ασυμμεταμένα πλήκτρα πάλι που σας είχα δείξει, εκείνο το κίτρινο ρομπότ, ή σε ένα εικονικό περιβάλλον. Ασφαλώς, οι περισσότεροι επέλεξαν τον απτό προγραμματισμό, δηλαδή το να πιάνουν κάτι στα χέρια τους. Το τηλεκατευθυνόμενο, βέβαια, συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις. Κάτι δηλαδή που το κρατούσε όλο στο χέρι και έδινε εντολές στο ρομπότ να κινηθεί. Και με τα ενσωματωμένα πλήκτρα, είχε 5 παιδιά επέλεξαν αυτό το παιχνίδι. Και γενικότερα, η ευκολία προγραμματισμού ήταν ένα σημαντικό στοιχείο στο να ασχοληθεί κάποιο παιδί με την εκπαιδευτική ρομποτική. Και ασφαλώς, το να πιάνουν κάτι στα χέρια τους είναι θετικό στοιχείο και να τους προσελκύσει στον προγραμματισμό. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να συνδέουμε τη ρομποτική με κάποιο φυσικό αντικείμενο και έναν υπολογιστή, όχι απλώς έναν υπολογιστή, ένα virtual. Βέβαια, τώρα βιώνουμε μια παράξενη περίοδος που αναγκαστικά τα περισσότερα θέματα που συνδέονται με την εκπαίδευση τα κάνουμε μέσω μιας οθόνης υπολογιστή, όπως το συνέδριο, όπως τηλεκπαίδευση και ούτω καθεξής, αλλά αυτό είναι προσωρινό. Σε λίγο καιρό, σε κάποιους μήνες, με το καλό θα επανέλθει η κανονική διαδικασία εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα λοιπόν της μελέτης για τις ηλικίες είναι ότι κάθε τρόπος προγραμματισμού έχει ειδικά του προβλήματα. Η χωρική προβολή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πώς να τοποθετήσει ένα ρομπότ και να το κινήσει στο χώρο. Με τα πλακίδια κατανοούσαν καλύτερα τα επιμέρους βήματα, γιατί έβλεπες το πλακίδιο ακριβώς τι λειτουργία κάνει και το τοποθετούσε στη σειρά, και άρα κατανοούσε την έννοια της σειριοποίησης ενεργειών, δηλαδή ότι όλες οι ενέργειες ακτελούνται με μια συγκεκριμένη σειρά, και άρα καταλαβαίνει κάποιος πώς προγραμματίζεται ένα σύστημα. Το τηλεκατευθυνόμενο αφαιρούσε το προγραμματιστικό μέρος και ίσως επειδή από μικρή ηλικία τα παιδιά τους αρέσουν να παίζουν με τηλεκατευθυνόμενα, ήταν και η καλύτερη, ήταν η επιλογή των περισσότερων. Και τα προνήπια προτίμησαν τα ενσωματωμένα κουμπιά. Τώρα, και τα συμπεράσματα αυτής της παρουσίασης είναι ότι η ενασχόληση με το STEM και την εκπαιδευτική ρομποτική μόνο θετικά χαρακτηριστικά προσδίδει στους μαθητές, αφορά μαθητές όλων των ηλικιών και, όπως είπαμε, τους ρομποτικούς διαγωνισμούς. Είναι πολύ σημαντικό μαθητές να ασχοληθούν και με τους ρομποτικούς διαγωνισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί σε πλήθος. Σας είπα ότι υπάρχει το WRO, που εμείς στη Δυτική Μακεδονία κάνουμε κάθε φορά το περιφερειακό διαγωνισμό, όπως και σε κάθε περιφέρεια. Σε κάθε περιφέρεια υπάρχει περιφερειακός διαγωνισμός WRO και οι νικητές κατεβαίνουν στην Αθήνα για τον διαγωνισμό. Ασφαλώς υπάρχει και το WRO, που είναι το παγκόσμιος, ο παγκόσμιος World Robotics Olympiad, παγκόσμιος διαγωνισμός Ολυμπιάδας Ρομποτικής, και του ΕΛΑΚ ο διαγωνισμός, και ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να ασχοληθούν, αφού βέβαια περάσουν κάποιο καιρό στην εκπαιδευτική ρομποτική, να ασχοληθούν με αυτούς τους διαγωνισμούς, γιατί θα τους δώσει επιπρόσθετα χαρακτηριστικά όπως της ευγενής άμυλας και του παραγωγικού άκους. Ειδικά, να σας το πω ότι στο διαγωνισμό, όταν πηγαίνουν τα παιδιά, μερικές φορές έχουν και ένα άγνωστο στοιχείο που τοποθετείται εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, τους λένε στα παιδιά ότι αυτό το πράσινο μπαλάκι τελικά δεν είναι στη θέση Α, αλλά είναι στη θέση Δ, ας πούμε, σε κάποια άλλη θέση. Και θα πρέπει εκείνη τη στιγμή, μέσα σε μία ώρα ή σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, να επαναπρογραμματίσουν αυτό το κομμάτι του ρομπότ. Γιατί συνήθως κατεβαίνουν με έτοιμα ρομπότ, αλλά εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνουν κάποια αλλαγή. Χωρίς δάσκαλο δίπλα τους, μόνοι τους, να κάνουν αυτή την αλλαγή. Οπότε αυτό είναι παραγωγικό άγχος. Μέσα σε μία ώρα να κάνουν δοκιμές να μπορέσουν να πετύχουν αυτό εδώ το στοιχείο. Άρα λοιπόν, αυτά τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που μόνο σε ένα διαγωνισμό και σε ένα τέτοιο κλίμα μπορείς να τα κάνεις κτήμα σου, όπως ευγενής άμυλα και παραγωγικού άγχους, είναι καλό να, γι' αυτόν τον λόγο να ασχολούνται τα παιδιά με την εκπαιδευτική ρομποτική και τους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Άρα λοιπόν, εμείς εδώ σε αυτό το πρόγραμμα ευελπιστούμε ότι το ρομπότ που θα φτιάξουμε, εκτός από ότι θα υλοποιεί αυτά τα σενάρια που θα βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν συναισθηματικές καταστάσεις, θα αποτελέσει και ως ένα εργαλείο που θα βοηθήσει
δασκάλους να προγραμματίσουν και να φτιάξουν δικά τους σενάρια. Γιατί όπως σας είπα, όπως ακούσαμε τον κύριο Ζούλιο, έχει μέσα Raspberry, δηλαδή ένα πολύ δυνατό υπολογιστικό σύστημα. Έχει κάμερα, έχει touchpad, έχει αισθητήρια που επιτρέπουν, επιτρέπουν τον καθηγητή να υλοποιήσει πλήρως σενάριων. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Είμαι διαθέσιμο για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δασυγέννη. Θα προχωρήσουμε όμως λίγο, νομίζω ότι θα είναι καλύτερα να μαζευτούν όλες οι ερωτήσεις στο τέλος. Ναι, στο τέλος, οπότε, γιατί εγώ έχω, από εδώ έχω ήδη 5. Ωραία. Οπότε να μιλήσει, να μιλήσει και ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος έχει κατασκευάσει το ρομπότ, συνεργάτης.